Η θέση που έχω στο βυθό έχει επιλεγεί σε σχέση με την ενδεχόμενη σύλληψη ενός μαγιάτικου. Πάνω σε αυτή την ξέρα, κοντά στον κάβο Περτουσάτο, το μήνα του Οκτώβρη, υπάρχει πράγματι πέρασμα μαγιάτικων. Όμως να που φτάνει μια συναγρίδα, που σύμφωνα με τις θεωρίες μου δεν θα πλησιάσει περισσότερο. Είμαι πολύ εκτεθειμένος, αλλά έχω την τύχη να κρατώ στα χέρια μου το πιο μακρύ μου όπλο, το 115. Μην ξεγελιέστε από τον τηλεφακό. Η συναγρίδα ήταν σε απόσταση 4 μέτρων από τη μύτη της βέργας και δεν κατάφερα να τη διαπεράσω. Είδα δύο σκαθάρια και η πρώτη μου πρόθεση ήταν να πλησιάσω μέχρι να δοκιμάσω μια βολή στο πλανάρισμα. Αυτό το ψάρι είναι συνήθως εύκολο να το πλησιάσεις, αλλά ο θόρυβος κατά την εξίσωση από την επιγλωτίδα του εικονολήπτη τρομάζει τα δύο ψάρια που εξαφανίζονται γρήγορα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να αποθαρρυνόμαστε, αλλά να έχουμε εμπιστοσύνη και να συνεχίζουμε το κυνήγι. Σε αυτή την περιοχή ανοιχτά του Ρατζόλι, στο βυθό εμφανίζονται συχνά γρανιτένια μονόπετρα αγκουμπισμένα πάνω σε άμμο και θήκια. Σε αυτούς τους μεγάλους βραχώδεις σχηματισμούς προτιμάω να καταδύομαι από μία άκρη για να μπορώ μετά να τους διατρέχω διαγώνια, κρατώντας τον ήλιο στην πλάτη μου, μέχρι να φτάσω σε πιο βαθιά σκαλοπάτια, πέρα από τα οποία τα ψάρια δεν μπορούν να με έχουν δει ή ακούσει. Η τεχνική της κίνησης σε παρόμοιες περιπτώσεις ανίχνευσης εκμεταλλεύεται στο έπακρο την αδράνεια, τη βαρύτητα με σταματημένα τα πέδιλα, καθώς και την όθηση του αριστερού χεριού μου. Συνήθως κινώ τα πέδιλα μόνο όταν κάποιο εμπόδιο αποτρέπει τις δονήσεις τους να φτάσουν στα αισθητήρια όργανα των ψαριών. Αυτή η τεχνική μας επιτρέπει να ελέγχουμε με ακρίβεια την ταχύτητά μας και πιθανόν να επιβραδύνουμε την πορεία μας όταν είμαστε κοντά στο θύραμα. Οι αρσενικές οικοί όταν αισθάνονται απειλημένοι συστέλνουν τους μύες κοντά στην νυχτική κίστη και παράγουν έναν υπόκοφο ρυθμικό ήχο, σήμα συναγερμού για να ειδοποιηθούν τα άλλα μέλη του κοπαδιού.
Επισκέπτομαι αυτή τη σχισμή 2 με 3 φορές το χρόνο. Είναι η κλασική τρύπα για ροφούς μικρών διαστάσεων, με περισσότερες από μία εισόδους, που ανανεώνει συχνά τον πληθυσμό της. Καλυμμένος από το βράχο, βλέπω μόνο το μικρότερο ροφό και αποφασίζω να μην τον χτυπήσω. Έπειτα με ενημερώνει ο οικονολήπτης για την παρουσία και τη θέση ενός μεγαλύτερου ροφού και αποφασίζω να εξερευνήσω την δεύτερη είσοδο. Ο ροφός έχει βραχώσει και από αυτή τη μεριά της σχισμής έχω πολύ λίγο χώρο να δουλέψω για να τον βγάλω. Επιπλέον η βέργα έχει πάρει μια κλίση που υποδεικνύει πώς και πού έχει χωθεί το ψάρι. Το πέρασμα του όπλου από την άλλη μεριά της σχισμής προδικάζει την επόμενη κίνηση. Si vede anche questa cernia di non grosse dimensioni è stata sparata di muso, la tecnica che io preferisco per catturare questo serranile molto intelligente. Σε αυτή την κατάδυση, στα ανοιχτά του κάβου Σπερόλο, με ξεγέλασε το μέγεθος ενός αργού κατά την είσοδό του στην τρύπα, στο τέλος αποφασίζω να μην ρίξω γιατί μου φαίνεται πολύ μικρός. Η παρουσία του εικονολήπτη συχνά μεταβάλλει τη συμπεριφορά των ψαριών, εκείνων που πιάστηκαν σε αυτή την ταινία αλλά και αυτών που ξέφυγαν. Σε αυτή την περίπτωση είμαι αρκετά καλά κρυμμένος για να πλησιάσει το μαγιάτικο που το υπολογίζω γύρω στα 15 κιλά, μα ο εικονολήπτης είναι υπερβολικά εκτεθειμένος. Το ψάρι πράγματι, αντί να γυρίσει προς εμένα και να έρθει να με περιεργαστεί, κρατιέται πεισματικά εκτός βολής.
Δοκίμασα πάντως να ρίξω, αλλά δεν υπολόγισα καλά τις διαστάσεις του ψαριού και την απόσταση. Η κατάδυση σε αυτές τις βραχώδεις κορυφές της Ξέρας Κολόμπο, ανάμεσα στο Πόρτο Πότζο και το νησί Σπάρτζι, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με μια στρατηγική που επαναλαμβάνεται συχνά κατά το βαθύ Αγκουάτο. Εκμεταλλεύομαι την κάλυψη που μου προσφέρουν οι κορυφές στην κρίσιμη φάση της κατάδυσης, κατά την οποία είμαι εκτεθειμένος στην ευαίσθητη αντίληψη των ψαριών. Ακολουθεί ένας γύρος που θα μου επιτρέψει να πλησιάσω τα θυράματα, τα οποία είναι σταματημένα στη βάση της αντίθετης πλευράς. Επιλέγω αυτή τη διαδρομή γύρω από την κορυφή αντί να πάω κατευθείαν στο βυθό, δεδομένου ότι είναι ο πιο σύντομος δρόμος για να φτάσω στην άλλη πλευρά. Η στάση αυτή μου επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιήσω την τεχνική του σβηστού πλαναρίσματος σε ψάρια που μπορεί να βρίσκονται στη βάση της ξέρας. Είναι σημαντικό να διατηρήσω μια χαμηλή ταχύτητα από τη στιγμή που κάτω από κάθε σκαλοπάτι μπορεί να κρύβεται ένα θύραμα. Σε μια εξοχή του βράχου πρόσεξα μια μικρή ομάδα από σικιούς που συχνάζουν στην περιοχή. Είναι ήσυχοι γιατί δεν περιμένουν ένα κυνηγό που έρχεται από χαμηλά. Ένας από αυτούς αντιλαμβάνεται την άφηξή μου και κατευθύνεται προς ένα σωρό από πέτρες, ενώ οι άλλοι είναι κρυμμένοι πίσω από το βράχο και δεν με καταλαβαίνουν όταν φτάνω. Το τελευταίο γεύμα του σικιού ήταν ένα σκουλίκι που του αρέσει πολύ και είναι πολύ επιδέξιο στο κυνήγι του. Είμαι πάντα περίεργος να ανακαλύπτω τι τρώνε τα ψάρια που πιάνω, αποκομίζω πολύτιμες πληροφορίες για τις διατροφικές τους συνήθειες και τις περιοχές που συχνάζουν.